Τις δηλώσεις, παρακαλώ. Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαρκούς επικοινωνίας μας και συνεργασίας μας, του σταθερού συντονισμού μας. Μια συνάντηση όπου είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε πλήρως για τις συνομιλίες που διεξήχθησαν την προηγούμενη εβδομάδα σε ελβετικό έδαφος ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Όπως τονίσαμε, στηρίζουμε σταθερά την εξέβρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης για το Κυπριακό επί τη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της ιδιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία λύση στην κατεύθυνση της διζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας με μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ηθαγένεια. Χωρίς κατοχικά τουρκικά στρατεύματα και με κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος των εγγύησεων. Αντιλαμβάνεστε ότι η επίλυση του Κυπριακού, η δίκαιη και βιώσιμη λύση σε ένα πρόβλημα κυρίαρχο τα τελευταία 42 χρόνια αποτελεί έναν κρίσιμο, έναν πρωταρχικό εθνικό στόχο όχι μόνο για τον ελληνισμό και για όλο τον κυπριακό λαό αλλά και για την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή μας. Στο πλαίσιο αυτό και ειδικά δεδομένων των κρίσιμων στιγμών που διανύουμε στην περιοχή μας και στην Ευρώπη, οι συνομιλίες για το Κυπριακό αποκτούν επιπλέον σημασία. Διότι όπως τόνισα και χθες, παρουσία του Προέδρου Ομπάμα, και θέλω να επαναλάβω και σήμερα, το Κυπριακό δεν είναι ένα διμερές πρόβλημα, είναι ένα διεθνές πρόβλημα που ξεκίνησε, ας μην το ξεχνάμε, από την παράνομη εισβολή και κατοχή από τα τουρκικά στρατεύματα του Βορείου Τμήματος της Κύπρου. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης με ενημέρωσε πλήρως για τη σημαντική πρόοδο που πράγματι φαίνεται ότι έχει σημειωθεί, αλλά και για τα κέρια σημασίας θέματα που παραμένουν ανοιχτά στις εντατικές συνομιλίες που διευθύνει μαζί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Ακιντζή. Με ενημέρωση ειδικότερα για την ουσιαστική και κρίσιμη συζήτηση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ελβετία για το κέριο ζήτημα του εδαφικού, πτυχές του περιουσιακού που συνδέονται με το εδαφικό, καθώς και για θέματα των άλλων κεφαλαίων των διαπραγματεύσεων. Και είπα πριν για την πρόοδο που φαίνεται ότι έχει σημειωθεί, γιατί στο Κυπριακό, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, όπως βεβαίως και σε κάθε κρίσιμη διαπραγμάτευση, δεν μπορεί να θεωρείται τίποτα συμπεφωνημένο έως ότου συμφωνηθούν τα πάντα. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν, όπως γνωρίζετε, την ερχόμενη Κυριακή στην Ελβετία, όπου ο Πρόεδρος και εμείς μαζί του ελπίζουμε και προσδοκούμε ότι θα επιτευχθεί συναντήληψη πρωτίστως για τα κριτήρια των εδαφικών αναπροσαρμογών, τα οποία και θα αποτυπωθούν σε συγκεκριμένο χάρτη. Θέλω λοιπόν να επαναλάβω για άλλη μια φορά, κύριε Πρόεδρε, ότι η Ελλάδα στηρίζει τη μεγάλη διαπραγματευτική προσπάθεια που διευθύνεται και θα καταβάλει κάθε στήριξη, θα ενθαρρύνει τις προσπάθειές σας, όπως θα ενθαρρύνει και τις προσπάθειες συνολικά του κυπριακού λαού, διότι θεωρούμε ότι η δίκαιη λύση του Κυπριακού θα είναι, του Κυπριακού προβλήματος, θα είναι προς όφελος όλου του Κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Μια προσπάθεια που, όπως όλοι οι μεγάλοι αγώνες του ελληνισμού, απαιτούν σταθερότητα στις αρχές μας, απαιτούν προσοχή, ψυχραιμία, αλλά και γενναίες αποφάσεις. Θέλω να επισημάνω ότι η Ελλάδα εμπλέκεται και θα εμπλακεί ενεργά συγκεκριμένα
στο διεθνές ζήτημα της ασφάλειας. Ωστόσο, θέλω να είμαι σαφής για μια ακόμη φορά ότι το ζήτημα αυτό μπορεί να διευθετηθεί σε πολυμερές πλαίσιο μόνο στη βάση συμφωνίας για την κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος των εγγύσεων και για την πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από το νησί. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε μάλλον, θα έχετε ενημερωθεί, αναμένεται και ορθώς το επόμενο διάστημα, μετά την ενημέρωση που θα παρέχει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Δημήτρη Παυλόπουλο, να συναντηθεί με την πολιτική ηγεσία, με τα κόμματα της ηγεσίας των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Συναντήσεις, πιστεύω, σημαντικές για τη συνεννόηση και το συντονισμό των δύο χωρών μας σε αυτό το εξαιρετικά σημαντικό εθνικό θέμα. Και πράγματι πιστεύω ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να έχουν πλήρη ενημέρωση, διότι βρισκόμαστε σε μια σημαντική καμπή. Χρειάζεται, επαναλαμβάνω, ψυχραιμία, ενότητα, ομοψυχία και αποφασιστικότητα προκειμένου να πετύχουμε το στόχο μας, που δεν είναι άλλος από μια επανενωμένη Κύπρο, με μια λύση όμως η οποία θα είναι πραγματικά δίκαιη και πραγματικά βιώσιμη. Φίλε κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ μου φίλε Αλέξη, να μου επιτρέψεις να εκφράσω και δημόσια τις ευγνώμονες ευχαριστίες και για την αμέριστη και για την ολόπλευρη και άδολη στήριξη που έχουμε από την ελληνική κυβέρνηση, σαν κυπριακός ελληνισμός αλλά και σαν κυπριακός λαός. Γιατί πολύ ορθά έχετε επισημάνει ότι μια δίκαιη, βιώσιμη, λειτουργική λύση του κυπριακού προβλήματος θα είναι προς όφελος όλων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Θέλω να ευχαριστήσω ακόμα για την γόνιμη δημιουργική συζήτηση που είχαμε κατά τη διάρκεια της σημερινής συναντήσεως, όπου είχα την ευκαιρία να ενημερώσω εφόλης της ύλης, αλλά κατά κύριον λόγο γιατί ήμασταν σε τακτική επαφή και συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, για τα αποτελέσματα της συζήτησης επί του εδαφικού, της πρόοδου που έχει παρατηρηθεί, των προοπτικών που διαγράφονται για την επόμενη συνάντηση στο Μον Πελεράν, αλλά και ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις που δημιουργούνται μέσα από αυτό να οδηγηθούμε στα επόμενα στάδια της διαδικασίας, με ενδεχόμενο τον ορισμό, πολυμερούς διάσκεψης, νοουμένου και από την προϋπόθεση ότι μεταξύ του παρόντος και της πολυμερούς διάσκεψης θα υπάρξει μια εντατικοποίηση του διαλόγου για να ξεπεραστούν οι όποιες εναπομένουσες διαφορές, αλλά και να δοθεί ο χρόνος έτσι ώστε να γίνουν διαβουλεύσεις και επί του θέματος των εγγυήσεων, της απέτησης από τη μια της Τουρκίας να συνεχίσει να είναι εγγύτρια και από την άλλη της δικής μας απολύτου θέσεως, ότι δεν νοείται ευρωπαϊκό κράτος να είναι υπό την εγγύηση της οποιασδήποτε χώρας, ιδιαίτερα δε η παρουσία κατοχικών στρατευμάτων στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα από την τακτική και κοινή πορεία που ακολουθούμε, με την στήριξη της Ελλάδας, μπορεί να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει, που επαναλαμβάνω δεν είναι άλλη παρά η εξέβρεση μιας λύσης που να δημιουργεί ένα κράτος σύγχρονο, απόλυτα ευρωπαϊκό, και έχουμε επιτύχει, θα πρέπει να πω, σε μεγάλο βαθμό την διασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων και για την διεθνή, μία και μόνη διεθνή προσωπικότητα, και για τη μία και μόνη κυριαρχία και για την μία και μόνη ηθαγένεια, όπως επίσης και την διασφάλιση των απαραίτητων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απολαμβάνουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, της ελεύθερης διακίνησης, εγκατάστασης, απόκτησης περιουσίας, άσκησης επαγγέλματος. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι που έγιναν βήματα πρόοδου, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι υπάρχουν ακόμα διαφορές. Και όπως πολύ ορθά ελέγχθη και από τον φίλο Πρωθυπουργό, τίποτα δεν συμφωνείτε αν δεν συμφωνηθείτε όλοι. Έχοντας τούτα κατά νου
και μέσα από την στενή μας συνεργασία θέλω να πιστεύω ότι και η άλλη πλευρά θα επιδείξει την ίδια καλή διάθεση και κατανόηση, προκειμένου να καταλήξουμε το συντομότερο δυνατό, ιδιαίτερα αν η ρητορική από πλευράς Τουρκίας συνοδευτεί εμπράκτως με ενθάρρυνση αλλά και στήριξη του τουρκοκύπριου ηγέτη και υποβοήθηση, έτσι ώστε να ξεπεραστούν δυσκολίες που σήμερα αντιμετωπίζονται. Φίλε Αλέξη, θέλω για άλλη μια φορά να εκφράσω τις θερμότατες, ευγνώμονες, επαναλαμβάνω, ευχαριστίες για το άριστο της συνεργασίας, την αμέριστη συμπαράσταση που νιώθω έντονα και χτες ήταν ίσως μια δημόσια εκδήλωση αυτής της συμπαράστασης μέσα από τις επαφές που είχετε με τον Πρόεδρο Ομπάμα, και είμαι βέβαιος ότι μέσα από αυτή την πορεία θα επιτύχουμε και να διασώσουμε τον κυπριακό ελληνισμό αλλά και να δώσουμε καλύτερες μέρες για τον κυπριακό λαό. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε.